Γεια σας. Καλώς την. Γεια σας. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε μητέρα. Για να δούμε τι έκανε. Από μυρωδιά. Ναι. Καλά πάει. Εντάξει, είναι σκληρή. Λογικό, αφού είναι χοντρή. Όχι, είναι πολύ. Αλλά και είναι. Ωραίο βγήκε. Αλήθεια. Ναι. Το κρέας δεν ξέρω, αλλά το ταχύνι δεν το περίμενα. Α! Ωραίο είναι. Λεμονάτο. Εντάξει, το κρέας. Είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι νόστιμο. Έχει βάλει το σαλάτι όσο έπρεπε. Γευστικός, το αλάτι είναι πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι έχει πολλά θέματα. Τη σαλτσούλα του. Η ντομάτα είναι λίγο ανάλατη. Έτσι τη νιώθω εγώ. Ναι, είναι και αυτό το ταχύνι μαζί. Δεν είναι κακό πάντως. Εντάξει. Εντάξει. Το ταχύνι είναι πολύ, είναι λίγο σαν Εντάξει, το ταχύνι δεν αρέσει σε πολλούς, η αλήθεια είναι. Ναι, μου αρέσει, αλλά να έχει λίγο λιμονάκι μέσα. Είναι λίγο μία η πατάτα, ε. Τα είχατε. Εγώ δεν καίγομαι. Τσουρφλιστήκαμε. Γευστικά είναι καλό. Πιστεύω όμως μπορούσε πολύ περισσότερο να ψηθεί το κρέας. Από αλάτι πιπέρι είναι μια χαρά. Και η σάλτσα του δεν μ' άρεσε καθόλου. Πιστεύω με μια προσπάθεια όπως την προηγούμενη μπορώ να τα καταφέρω. Το τελευταίο λόγο όμως για όλα αυτά τον έχει ο Έκτορας Μποτρίνη. Κυπριακό σουβλάκι. Εδώ έχει γίνει ο χαμός. Ας ξεκινήσουμε με τις πατάτες. Τις πατάτες τις περίμενα χειρότερες. Είναι ψημένες. Ήθελαν λίγο αλάτι παραπάνω για μένα. Μια χαρά. Πάμε στο σουβλάκι τώρα. Το κρέας είναι κρυτσανιστό. Ωραία λατισμένο. Δυσκολεύομαι λίγο να το πιάσω. Η πίτα θα ήθελε λίγο περισσότερο ψήσιμο. Να το κάνουμε σωστά. Για να μην κλέβουμε. Ορίστε. Μάλιστα. Λοιπόν, συμπαθητικό πιάτο. Τα προβλήματά του. Οι πίτες θα ήθελαν λίγο περισσότερο ψήσιμο, ότι είναι πάρα πολύ μαλακές και έχουν πανιάσει. Το κρέας είναι σωστά ψημένο και έχει σωστό αλάτι και σωστό πιπέρι. Πολύ καλή η ντομάτα μέσα του, δίνει δροσιά. Το ταχίνι θα ήθελε λίγο περισσότερο λεμόνι και λίγο αλάτι πιπέρι παραπάνω, γιατί είναι τελείως αδιάφορο. Έχει κάποια στοιχεία που είναι αρκετά καλά. Το πιάτο λοιπόν είναι στη βάση. Θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ καλύτερο. Ευλογημένοι αυτοί που δεν περιμένουν τίποτα. Γιατί δεν θα απογοητευτούν ποτέ.